Την Δευτέρα 9 Μαΐου ο πλανήτης στρέφει το βλέμμα του στην Ρωσία και στην παρέλαση των στρατευμάτων της χώρας στην Κόκκινη Πλατεία, αναμένοντας με κομμένη την ανάσα την ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν στην σκιά της ανάπτυξης μιας σεναριολογίας που τρομάζει. Σύμφωνα με τον Διεθνή Τύπο, δύο είναι τα κυρίαρχα σενάρια. Το πρώτο θέλει τον Ρώσο Πρόεδρο να κηρύσει ολοκληρωτικό πόλεμο στην Ουκρανία, εγκαταλείποντας την μέχρι σήμερα ρητορική περί ειδικής επιχείρησης. Το δεύτερο σενάριο, άκρος αντίθετο, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να ανακοινώνει τον τερματισμό του πολέμου, προχωρώντας ωστόσο στην προσάρτηση των εδαφών που έχει θέσει υπό τον ελεγχό του ή την αναγνώριση της αυτονομίας επιπλέον περιοχών. Τα περί παρέλασης των ρωσικών στρατευμάτων στη Μαριούπολη διέψευσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Говорилось же уже, что в этом году, конечно же, невозможно это по понятным причинам. Время придет, и там будет широкое празднование. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών επιμένει να κατηγορεί την Δύση για παροξισμό, χαρακτηρίζοντας ασύστολα ψεύδι τα περί χρήσης πυρηνικών όπλων από την Μόσχα στο πεδίο του πολέμου της Ουκρανίας. Намеренная ложь. Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Οι ισορροπίες της παγκόσμιας ειρήνης θα δοκιμαστούν εκ νέου όταν και εφόσον Σουηδία και Φιλανδία αποφασίσουν να καταθέσουν αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ήδη τα δύο κράτη έλαβαν διαβεβαιώσεις από την Ουάσιγκτον ότι θα τύχουν προστασίας κατά την περίοδο που θα μεσολαβήσει μέχρι και την έγκριση του αιτήματός τους, με την συμμαχία να ανακοινώνει και επίσημα ότι θα αυξήσει την παρουσία της γύρω από την Σουηδία και την Βαλτική θάλασσα. Πάντως η Μόσχα τα τελευταία 24 ώρα ανεβάζει τους τόνους και κατά της Πολωνίας, την οποία ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε πηγή απειλής, ενώ ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών καταφέρεται εκ νέου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σταδιακό εμπάρκο που ανακοίνωσε στο ρωσικό πετρέλαιο. Καμία τιμωρία, καμία ακύρωση δεν μπορεί να κάμψει τη βούληση του λαού μας, τη βούληση της ρωσικής ηγεσίας. Την Ευρωπαϊκή Συνοχή πάντως πάει για άλλη μια φορά η Ουγγαρία, με τον Πρωθυπουργό της να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα στηρίξει το εμπάρκο στις εισαγωγές πετρελαίου. Ο Μέστο Κουρουμίντ, φυγέμε κύβιου χάγιο. Δεν του δουν καν φουγκότνη, με τέζο γιώβασλότ, ήγε μπαν ο φόρμα, έμπαν φέλιερ. Με βάση δημοσίευμα του Reuters, πέραν της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, περίοδο χάριτος, προκειμένου να υιοθετήσει το εμπάρκο, θα δοθεί και στην Τσεχία.